χάσανε το πρωτάθλημα. Για όλους το πρωτάθλημα. Εντάξει, έχουμε μια επιλεκτική παιχνίδι, μπορείς να το χειρίσαμε. Ένα μπράβο σε όλους μας, σε όλο το λαό του ΠΑΟΚ. Συνεχίζουμε. Μας δίναμε. Βασίλη, Κουρνέτας, Βασίλη. Βασίλη, το πιο δύσκολο πρωτάθλημα έτσι όπως ήρθε, πιο δύσκολο από το περσινό. Σήμερα πολύ δύσκολο, ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Άξι απεριοριστή του βουλευτή. Εκεί μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια σε αυτήν την ομάδα. Αλλά συγχαρητήρια σε όλη αυτήν την ομάδα που έκανε μεγάλη προσπάθεια από τον Γενάρη και μετά να διορθώσει λάθη πολλά ακόμα και το παιδιού και να μπορέσει να φτάσει σε αυτό το στόχο που ήταν τόσο μακριό. Συγχαρητήρια σε όλους λοιπόν. Και ο Καλμαζίδης είναι στην παρέα μας. Έχω τώρα μόλις ενημέρωση από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ ότι απολύεσαι για να σε προλάβουν και πάλι του χρόνου τα Χριστούγεννα. Ότι θα απολυθώ πάλι, έτσι δεν είναι. Το περιμένεις, ε. Εννοείται. Αυτό το Καλμαζίδης, είναι η καλύτερη που βράβευση για σένα από τους ίδιους τους παίκτες. Εννοείται. Εδώ μέσα είναι η αγάπη που εισπράττουμε και όλες οι ώρες που έχουμε ιδρώσει. Πόσοι το πιστέψατε ότι θα πάρετε το πρωτάθλημα όντας τέταρτη? Όταν τελείωσε το πρωτάθλημα, πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε. Γιάννη, αυτό το παλικάρι πίσω μας παίρνει πρωτάθλημα, όντω τίτλο με τέταρτη διαφορετική ομάδα. Το ξαναφτιάξαμε. Έχω ποσοστά. Ξαναμοντάρατε. 50-50, δικά του όλα. Τι έγινε, εσύ δεν έχεις βάλει να παίρνει πρωτάθληματα με διαφορετική ομάδα? Μου, γιατί. Αυτή ήταν η τελευταία, δεν θα αλλάξω. Τέλος, έμεινε στο πάω. Έμεινε σε εκτός. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει αρχίσει και η πύρα να ρε αυτό εδώ. Γαρά! Γαρά! Λόγω αριστεράς και λόγω γαρά, οι σαμπάνιες έχουν γίνει πύρα από το. Λοιπόν, την πύρα το ρίξατε. Συγγνώμη, είναι τρελός ο πρόεδρος το τραγουδάκι από τον εαυτό σου. Θεοπάνωπος είναι. Τέτοιες στιγμές πώς να μην είσαι. Για πες μου πόσους σφιγμούς είχες το 02. Είχες σφιγμούς? Όχι. Δεν ακούγονταν τίποτα. Αλλά τώρα έχω τους δεκαπλάσιους από όσους θα έπρεπε να έχω. Ήταν ωραία βραδιά. Πρέπει να το χάρει και ο κόσμος. Και οι φιλαθλοί μας. Γιάννη! Την γλίτωσε πάλι. Ναι, εγώ το έχω. Γιάννη, έλα εδώ η ειδησή σε απέλησε μόλις. Εννοείται. Στον αέρα. Έτσι δεν πρέπει. Για να μην το σημαίνει. Μέχρι αύριο. Με τον Καλμαζίδη θα στήσετε και πάλι μια αυτοκρατορία, πρόεδρε. Ερώτηση είναι αυτή. Δεν ξέρω. Γιατί εδώ είμαστε και άλλα είδαμε. Το δίσεξα Μαρτίνου, καμπρός οφού. Καλή συνέχεια. Οκ, να είστε καλά. Τα Πουρίδης. Έλα εδώ, αγόρι μου, έλα εδώ. Για πες, την εξωλή. Ναι.
ακούω. Τι θες να σου πω. Ξέρω εγώ, τα... έχεις ανέκδοτο. Θέλω τα ανέκδοτα. Δεν μου πήγα. Αυτό πάντως η χρονιά είναι ανέκδοτο, έτσι όπως έγινε. Αλλά τελικά έχει happy end για σας. Ναι, ναι, εννοείται. Εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή πανηγυρίζουμε. Νομίζω ότι... Νομίζω ότι... Κρύωταν. Νομίζω ότι το αξίζουμε να πανηγυρίζουμε. Όλοι, όλα τα παιδιά. Οι προπονητές, η διοίκηση, όλη η ομάδα, ο κόσμος. Νομίζω ότι στον αθλητισμό πάντα κερδίζει ο καλύτερος. Και έτσι έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Παπαδόπουλε, πάντως στην Ιταλία τέτοιους πανηγυρισμούς δεν κάνετε. Εντάξει, εδώ είναι η πανηγυρισμή. Στην Ελλάδα ζεις πραγματικά. Αξίζει να το ζεις. Αξίζει να το ζεις. Εντάξει, τα παιδιά το αξίζανε. Το πιο σημαντικό είναι ότι γυρίσαμε όταν εννοούμε στη χρονιά, όταν όλοι άρχισαν να χαρακτηρίσουν αυτά τα παιδιά losers. Ολυμπιονίκες, παιδιά που θα παίξουν την Ολυμπιάδα, έχουν γυρίσει. Ευχαριστώ. Τι θες. Τέλος. Τι εννοείς. Ένα μπλοκ έκανες. Ναι, δεν κάνεις καλά. Αυτή την φορά δεν χρειάστηκε. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε. Πήγε το tie-break εύκολα. Μπράβο, μπράβο σε όλα τα παιδιά. Αφισβητηθήκαμε πολύ στα μέσα της χρονιάς. Ποιος το δίνει το πρωτάθλημα. Ποιος το δίνει το πρωτάθλημα. Ποιος είναι η αμυντική της χρονιάς. Α, εντάξει, γιατί έχουμε. Εδώ. Ο David Lee, νομίζω ότι το Αμερικανό είναι αυτό. Είναι η ώρα για το David Lee, νομίζω. My first professional championship, so...